Δείτε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Πανελλήνια, συγκίνηση και οργή για την αυτοκτονία ηλικιωμένου στο Σύνταγμα. Βουτιά θανάτου από επιχειρηματία για οικονομικούς λόγους στη σκάλα των νέων επιβατών. Κοινωνικό φαρμακείο από το Δήμο Θέρμης. Δυναμική κινητοποίηση από γονείς και μαθητές στην Αγία Τριάδα για παράνομες κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ανοίγει τις πόρτες της 25η Ενθοκομική Έκθεση του Δήμου Καλαμαριάς. Ο καιρός για το Σαββατοκύριακο και για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ζένια Γκουντούλα και αυτό είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Συγκίνηση προκάλεσε η αυτοκτονία 77χρονου στο Σύνταγμα, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του την Τετάρτη το πρωί. Η πράξη του ήταν μια κραυγή απελπισίας για την κατάσταση της χώρας, γεγονός που αποδεικνύεται από τα ανησυχητικά ποσοστά αύξησης αυτοκτονιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Σοκ προκάλεσε η αυτοκτονία 57χρονου επιχειρηματίας στη σκάλα νέων επιβατών. Ο αυτόχειρας βούτυξε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, αφήνοντας πίσω του μόνο ένα σημείωμα που υπονοούσε τους λόγους της πράξης του. Αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά αυτοκτονία στη σκάλα νέων επιβατών τα τελευταία 8 χρόνια. Δωρεάν φάρμακα στους άπορους δίνει το κοινωνικό φαρμακείο Θέρμης. Μετά το κοινωνικό παντοπολείο, τώρα οι δημότες έχουν την ευκαιρία να δώσουν φάρμακα που δεν χρειάζονται για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αγοράσουν. Συγκεκριμένα, ο Δήμος έχει στήσει 30 κουτιά στα 17 δημοτικά διαμερίσματα και μέχρι στιγμής η απήχηση του κόσμου είναι ικανοποιητική. Σε αποκλεισμό της Λεωφόρου Θεσσαλονίκης, Μηχανιώνας προχώρησαν γονείς και μαθητές στο σχολείο Αγίας Τριάδας. Οι ίδιοι ζητάνε εδώ και καιρό την απομάκρυνση της παράνομης κεραίας, καθώς τα παιδιά παρουσιάζουν συμπτώματα που φαίνεται να προκαλούνται, όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται, από την ακτινοβολία. Ωστόσο, ένας νέος νόμος από το Βουλή δεν επιτρέπει να πραγματοποιηθεί το αίτημα των γονέων. Ο αγώνας τους όμως δεν θα σταματήσει μέχρι να βρουν το δίκιο τους. Για 25η συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Καλαμαριάς διοργανώνει την Ανθοκομική Έκθεση στην Πλάζα Ρετσούς. Τα εγγένεια της Ανθοέκθεσης θα γίνουν από τον Δήμαρχο Καλαμαριάς την Τετάρτη 25 Απριλίου. Ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα είναι νεφώδης, ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 22 βαθμούς Κελσίου. Τη Μεγάλη Εβδομάδα η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ προβλέπεται να μην δούμε καθόλου ήλιο μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη. Αυτό ήταν το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Για περισσότερα βίντεο επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.citizentv.gr. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και καλές γιορτές.